Λοιπόν, έχουμε κοντά μας την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλη, υποψήφια πλέον πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι αυτός πλέον ο τίτλος υπερτερεί του βουλευτικού τώρα αξιώματος, γιατί ρίχνεστε στη μάχη, μέσα στο καλοκαίρι ειδικά, ξανά μανά δηλαδή. Ξανά, πάντα στις μάχες μπροστά. Επιτρέψτε μου όμως, πριν ξεκινήσουμε να κάνω ένα σχόλιο, γιατί πληροφορούμε ότι πριν από λίγο υπόθηκε στην εκπομπή σας και έμαθα κι εγώ από την εκπομπή σας ότι δήθεν έχω σκέψη να παραιτηθώ. Είμαι υποπαραίτηση. Το πληροφορήθηκα κι αυτό από την εκπομπή. Με βάση δημοσιεύματα ή δεν ξέρω. Εμείς ούτως ή άλλως, πριν κάνετε... Δώστε μου, να ολοκληρώσω. Αλήθεια. Όχι, πρώτα πρέπει να ολοκληρώσω. Μα θα ολοκληρώσετε, γιατί είπαμε ότι βάσει δημοσιευμάτων και πληροφοριών ακούγεται ότι θα είστε από τους υποψήφιους που θα αποσυρθούν από την κούρσα. Και είπαμε, θα έχουμε κοντά μας την ίδια. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω βάσει ποιων δημοσιευμάτων ή ποιων πληροφοριών. Γιατί εγώ, περιμένετε, το τελευταίο διήμερο έχω δώσει πάνω από 10 συνεντεύξεις, στις οποίες λέω ρητά και κατηγορηματικά. Υπάρχει, θέλετε ότι να σας δώσουμε εμείς... Θέλω να μου δώσετε καταρχάς δυνατότητα να απαντήσω. Γιατί εδώ πέρα, όπως σας είπα, έμαθα από εσάς ότι παρετούμε. Λοιπόν, δεν παρετούμε. Δήθεν μάλιστα, βάσει μίας έρευνας, που κι εγώ αυτή δεν την ξέρω ποια είναι αυτή η έρευνα. Καλό θα ήταν, αν υπήρχε, να ήταν και δημοσιοποιήσιμη. Γιατί καταλαβαίνω. Σας μετέφεραν λάθος αυτό που υπόθηκε. Θέλετε να ακούσετε λοιπόν τι υπόθηκε? Γιατί ήμουν παρούσα σε αυτό που υπόθηκε. Δεν έχω κανένα θέμα, ρε παιδιά. Αλλά πραγματικά. Επειδή είναι ζέστη. Τι θέλετε να πείτε? Ζαλιζόμαστε. Όχι. Δεν ζαλιζόμαστε καθόλου. Επειδή, μου να σα πω, κυρία Γιαννακοπούλου, ένα λεπτό. Ακούστε. Όχι. Είπατε κάποια πράγματα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και εδώ πέρα οφείλετε να μου δώσετε απάντηση και να μην πατάτε πάνω, αν έχετε την καλοσύνη, σε αυτό το οποίο προσπαθώ να πω. Ωραία, το οποίο ακούω. Με αφορά, γιατί αυτό που είπατε είναι σοβαρό πράγμα. Και σας ξαναλέω ότι έστω η μεταφορά κάποιων δημοσιευμάτων, που ξαναλέω το τελευταίο διήμερο, και ως δημοσιογράφος φαντάζομαι θα το γνωρίζετε. Βεβαίως. Πολύ καλά. Έχω δώσει πάνω από 10 συνεντεύξεις. Βγαίνω και λέω ότι εγώ θα είμαι υποψήφια μέχρι τέλους. Αυτό λοιπόν δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά τι ακριβώς εξυπηρετεί. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν κύκλους. Και ποιους ακριβώς κύκλους, όλη αυτή η παραφιλολογία ή η κάτω από τη ζώνη πίεση που προφανώς με αυτόν τον τρόπο ασκείται, ότι μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα όπως συνέβη και τις προηγούμενες μέρες, δεν ξέρω τι. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω κάτι, για να τελειώσει η ιστορία εδώ πέρα. Όχι απλά θα είμαι υποψήφια, θα είμαι υποψήφια μέχρι τέλους. Έχουμε μπροστά μας δύο ολόκληρους μήνες καμπάνιας. Ωραία. Εδώ πέρα θα είμαστε να συζητάμε, να τα βλέπουμε. Ο στόχος μου είναι ένας και είναι ξεκάθαρος, και είναι το να μπορέσω να είμαι στον δεύτερο γύρο με βάση την καμπάνια που θα ανοιχτεί το επόμενο δήμα. Ωραία. Μπορούμε να απαντήσουμε, γιατί είπατε κάποια πράγματα. Καταρχάς, ήθελα εγώ να απαντήσω σε αυτό το οποίο άκουσα. Καταρχάς, ούτως ή άλλως, εμείς, επειδή ακριβώς γνωρίζαμε ότι θα είστε εδώ, γι' αυτό και το είπαμε, και βλέπετε ότι δημοσιογραφικά κινούμαστε μέσα στα πλαίσια με την εξής λογική. Ότι αυτές τις πληροφορίες δεν τις είπαμε μία άλλη μέρα ή, εν πάση περιπτώσει, όταν δεν θα είχατε το βήμα ζωντανά την ώρα που το έχουμε πει να απαντήσετε. Αφενός και αφετέρου, επειδή είπατε για κάποιους κύκλους, ενδεχομένως, και ελπίζω να μην το λέτε για δημοσιογραφικούς κύκλους ή, εν πάση περιπτώσει, για εμάς εδώ, ενδεχομένως θα έπρεπε αυτούς τους κύκλους οι οποίοι λένε αυτά τα πράγματα να τους αναζητήσετε. Ξαναλέω, για να είμαστε σαφείς και να μπούμε και στην ουσία του ζητήματος. Εγώ για να είμαι σαφής, έχω, γιατί μιλήσατε για τους ανθρώπους. Έχω χθες και προχθές δώσει 10 συνεντεύξεις που ξεκαθαρίζω το ζήτημα. Κυρία Τώρα, το ότι αναμοχλεύεται το ζήτημα είναι κάτι το οποίο είναι προβληματικό. Επίσης, το αντιλαμβάνεστε. Είναι προβληματικό, κυρία Γιαννακοπούλου, το ότι με τρόπο ο οποίος προφανώς είναι δεικτικός από τη δική σας την πλευρά, λέτε πράγματα και αφήνετε υπονοούμενα για τη δική μας τη δουλειά. Δεν υπονοούμενα. Άρα το λέτε αυτό ξεκάθαρα. Το γνωρίζετε. Αλλά τι λέτε. Σας λέω λοιπόν και ζήτησα
να μου δοθεί η δυνατότητα. Θα σας δοθεί στον αέρα, αντιλαμβάνεστε. Να μου δοθεί η δυνατότητα σε αυτό που υπόθηκε ερήμην μου, ερήμην μου πιο πριν, να μπορέσω να απαντήσω. Συγγνώμη, κυρία Γιαννακοπούλου. Ποιο σας στέρισε το λόγο να απαντήσετε? Μα τώρα προσπαθώ να σας απαντήσω. Όχι, δεν προσπαθείτε να απαντήσετε. Προσπαθείτε. Στο χωριό μου λένε και κερατάς και δαρμένο. Και στο δικό μου χωριό λένε πάρα πολλές παροιμίες. Και να μας λένε ότι θα παραιτηθούμε και να το μαθαίνουμε από εδώ και να μην μπορούμε να απαντήσουμε. Τι εννοείτε το μαθαίνετε από εδώ? Και να μην μπορούμε να απαντήσουμε. Ότι δεν θα παραιτούμαστε. Ακούστε, δεν έχω τίποτα μαζί σας. Ακούστε λίγο. Καταρχάς δεν έχω τίποτα μαζί σας. Κυρία Γιαννακοπούλου, έχω όμως με κύκλους οι οποίοι προσπαθούν να περάσουν κάτι και το πρόβλημα είναι κυρία όταν υπάρχει αναδημοσίευση. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ακούτε. Όταν υπάρχει αναδημοσίευση αυτών των κύκλων. Μα δεν ακούτε. Μα σας προσπαθώ να σας μιλήσω. Όχι, δεν προσπαθείτε. Προσπαθείτε να πείτε αυτό που θέλετε και συνεχίζετε να προσβάλλετε και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι το είπαν. Αυτό, μα είναι προσβολή. Όταν κάθεστε. Μα δεν είναι προσβολή όταν γυρνάτε και λέτε. Ειλικρινά. Όχι, δεν είναι προσβολή όταν γυρνάτε και λέτε ότι δεν θα σας δόθηκε. Να τσακωθώ. Μα προφανώς ούτε εμεί. Γνωρίζαμε ότι θα είστε κάτι τέτοιο. Και όταν μου επιτίθεστε κιόλας αυτή τη στιγμή, επειδή προσπαθώ να δώσω μία απάντηση σε κάτι το οποίο πραγματικά έχω έρθει εδώ πέρα να μιλήσω πολιτικά. Ναι. Έχω έρθει εδώ πέρα να μιλήσω για τις θέσεις μου, ναι, για τις προτάσεις μου. Όχι για να καθίσω να απαντήσω σε κύκλους που γνωρίζουμε τι προφανώς εξυπηρετούν με το να λένε κάτι τέτοιο. Να ρωτήσω το κάτι. Τόση κύκλους ώρα θεωρείτε. Εγώ προσπαθώ να σας πω, κυρία Γιαννακοπούλου, το εξής. Όχι. Είπατε κύκλους. Ο διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης του σταθμού, ο Ρενάτο Λέκα, είπε ότι σύμφωνα με πληροφορίες και δημοσιεύματα, ακούγεται αυτό. Πεδίο Δόξης Λαμπρό, επειδή υπάρχει και θα έχουμε καλεσμένη την κυρία Γιαννακοπούλου, την οποία ούτως ή άλλως είχαμε προαναγγείλει, να μας το πει η ίδια. Άρα σας απαντώ λοιπόν, αν και οφείλω να ομολογήσω. Μα μου απαντάτε, θα έπρεπε, θέλω να πάρετε πίσω ότι δημοσιογραφικά. Ότι λέτε για κύκλους και απευθύνεστε σε εμάς. Θα έπρεπε να ξέρατε ότι δημοσιογραφικά, μάλιστα, από την έρευνα, τη δημοσιογραφική, και χθες και προχθές, έχω διαψεύσει οποιοδήποτε τέτοιο σενάριο με κάθε τρόπο. Το ξαναλέω λοιπόν για να μπούμε πλέον και στην πολιτική κουβέντα. Πολύ ωραία. Που είναι το πιο βασικό όλων. Εξαιρετικά. Έτσι δεν είναι. Άλλωστε, ωραία, γι' αυτό σας είπαμε και γι' αυτό αναφέραμε την πληροφορία, γιατί θα είχαμε εσάς εδώ. Δεν την είπαμε και την αφήσαμε να πλανάτε, να σας ενημερώσει κάποιο συνεργάτη σας και να χρειαστεί να παρέμβετε. Θέλετε εκ να πάμε υστέρων τώρα λοιπόν στην πολιτική, βεβαίως, κουβέντα. Μετά από όλο αυτό. Γιατί βεβαίως για εμένα πολιτικά είναι τα θέματα και σε αυτό θέλω να απαντάω. Απλά αρέεται από οποιονδήποτε πρόσωπο. Απλά, κυρία Γιαννακοπούλου, εσείς ήρθατε με τη διάθεση αυτή. Δεν ήρθαμε καμία τέτοια διάθεση. Με αυτή ήρθατε. Το πρώτο πράγμα διάθεση που είπατε ήταν αυτό. Μα αφού το είπατε. Μα με αυτό τον τόνο ξεκινήσατε. Με αυτό τον ξανά ξεκινήσατε και αφήσατε υπονοούμενα. Ωραία. Εν πάση περιπτώσει, να μην απαντούμε λοιπόν. Δεν είπαμε αυτό. Λέγονται και είναι παντελώς. Επειδή ο αέρας και το ζωντανό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ζωντανό και για μένα και για εσάς και για όλους. Και επειδή οι τηλεθεατές κρίνουν. Βεβαίως. Και ευτυχώς και έχουμε πολλά χρόνια ιδιωτικής τηλεόρασης και οι τηλεθεατές είναι πάρα πολύ εκπαιδευμένοι. Δεν είναι παιδιά. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Πρέπει να απαντήσω. Μα γι' αυτό σας δώσα το βήμα. Επί 7 λεπτά αυτό το πράγμα. Ωραία. Πάμε στα πολιτικά. Πάμε, καταθέτουμε λοιπόν εμείς και κρατάμε το γεγονός ότι διαψεύδετε κατηγορηματικά ότι είστε από τους ανθρώπους οι οποίοι σκέφτεστε αυτό το σενάριο της παραίτησης και ότι θα είστε παρούσα μέχρι την τελευταία στιγμή. Πολύ ωραία. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, θεωρείτε ότι έχει καταλάβει από την κούρσα αυτή διαδοχής ο κόσμος, κυρίως του ΠΑΣΟΚ, γιατί σε αυτόν απευθύνεστε, αυτός θα κληθεί να ψηφίσει στις εκλογές του Οκτωβρίου, έχει καταλάβει τη διαφορετικότητα των θέσεων των στελεχών που εμφανίζονται ως διεκδικητές της μάχης? Μα λίμωνο, αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο το οποίο οφείλουμε να κάνουμε. Και αναφερόμενοι προς τα εμένα, νομίζω ότι αυτή τη διαφορετικότητα των θέσεων, των προτάσεων, της τοποθέτησης, δεν περίμενα μετά τις εκλογές. Εγώ γνωρίζετε πολύ καλά ότι είχα διαφοροποιηθεί ξεκάθαρα πάνω σε συγκεκριμένες πολιτικές τοποθετήσεις που είχε αποφασίσει η ηγεσία. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τόσο όσον αφορά το ζήτημα της επιστολικής ψήφου, όσο επίσης όσον αφορά το θέμα των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών. Εξέφρασα τη διαφοροποίησή μου στα όργανα, εξέφρασα την αντίθεσή μου στο γεγονός ότι αυτές οι αποφάσεις πάρθηκαν ερήμην των οργάνων και πέριξ ενός κλειστού κύκλου ηγεσίας. Και από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε είναι το να δείξουμε ποια είναι η διαφορετικότητά μας και τι πιστεύουμε. Εγώ τις επόμενες ημέρες πρόκειται να καταθέσω και να ανεβάσω και στο site μου ένα ολοκληρωμένο κείμενο των θέσεων και των προτάσεών μου, πάνω στο οποίο
καλό και θα καλέσω όλο τον κόσμο να γίνει διάβουλευση, προκειμένου να μπορέσω να περάσω όλες αυτές τις αλλαγές και τροποποιήσεις, τις προτάσεις που θα πούν. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το ζήτημα είναι πολύ ξεκάθαρο και είναι πολιτικό. Το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται μια επανεκκίνηση. Αυτό είναι, νομίζω, κάτι το οποίο το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί ενώ υπήρξε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και στις εθνικές εκλογές, θα σας πω, αλλά και στις ευρωεκλογές, υπήρξε μια μεγάλη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, όπου η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχασαν πάνω από 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρους, δυστυχώς εμείς δεν μπορέσαμε να εισπράξουμε κάτι από αυτό. Τι σημαίνει να πει αυτό? Ότι υπάρχει πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι οι οποίοι αισθάνθηκαν πολιτικά άστεγοι, συν το πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που επέλεξαν την αποχή και τελικά δεν πίστηκαν από τη δική μας εναλλακτική πρόταση. Αυτό, λοιπόν, θεωρώ ότι είναι ένα μείζον ζήτημα, ένα μείζον θέμα και ότι πρέπει να το βλέπουμε κατάματα. Τι, λοιπόν, προτείνω εγώ και τι πιστεύω? Εγώ, ξέρετε, ότι τοποθετήθηκα και τοποθετούμε πάντα με πολύ καθαρό λόγο. Θεωρώ ότι ο θολός λόγος που χειριστήκαμε και ακολουθήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα μας τύχησε. Θεωρώ ότι ο ετεροπροσδιορισμός και όχι αυτοπροσδιορισμός που είχαμε μας τύχησε. Θεωρώ ότι διαθέτω, λοιπόν, τόσο τον καθαρό λόγο, όσο και την ορμή και την αντίληψη, προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να πάμε το κόμμα περισσότερο. Κυρίως όμως δεν είναι ζήτημα προσωπικό. Δεν είναι αν είναι η Νάντια, ο Κώστας, ο Γιάννης. Είναι το που ο καθένας θέλει και που θέλει να οδηγήσει, που δείχνει προς ποια κατεύθυνση πιστεύει ότι πρέπει να πάει το κόμμα. Εγώ, λοιπόν, θεωρώ ότι αυτό το οποίο έχουμε χάσει όλο το προηγούμενο διάστημα και οφείλουμε να ξαναδούμε, είναι το πώς θα μπορέσουμε να πιάσουμε το νήμα της επαφής με την κοινωνία ξανά. Με διαρκή κοινωνική κινητικότητα. Ξέρετε, εγώ είμαι πολιτικός της κοινωνίας. Ούτε επειδή τον Μητρό, ούτε τον Συστημάτων. Και για το Μητρό μελών για το οποίο έχετε τοποθετηθεί. Αλλά επειδή θέλω να σας ρωτήσω και για το γεγονός, επειδή είπατε ότι πρέπει να πιάσουμε το νήμα και δεν είναι θέμα προσώπων, αν είναι ο Γιάννης, ο Κώστας, η Νάντια, δανείζομαι τα ονόματα. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν ότι προηγούνται κάποια ονόματα. Θεωρείτε ότι οι συνυποψήφοι αυτοί έχουν καταφέρει πολύ περισσότερο να περάσουν αυτό που λέμε την προσωπική τους ατζέντα στον κόσμο και επιλέγονται, ή είναι αυτό που μέχρι στιγμής οι πεπατημένοι γνωρίζουμε το τάδε όνομα, το άλλο όνομα και συνεχίζει δημοσκοπικά να έχει αυτή την απεικόνιση? Καταρχάς. Και μετά να μου πείτε και το Μητρό Μελών. Όλων αυτών των οποίων είπαμε πιο πριν. Mm-hmm. Θέλω να σας θυμίσω ότι όσες δημοσκοπήσεις έχουν δημοσιοποιηθεί, δεν είχαν καν το όνομά μου μέσα. Mm-hmm. Νομίζω ότι έχετε παρακολουθήσει αυτό. Δεν ήμουνα σε αυτούς που μετρούσαν. Σε όλες τις δημοσιοποιημένες μετρήσεις. Άρα δεν μπορώ να γνωρίζω. Αν υπάρχουν κάποιες μετρήσεις που προφανώς δεν γνωρίζουμε ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Εγώ προσωπικά πάντως δεν γνωρίζω κάτι άλλο. Μου έχει προξενήσει πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι δεν ήμουν στα ονόματα τα οποία μετριόντουσαν στις δημοσκοπήσεις. Προφανώς θα αναμένουμε τον Σεπτέμβρη, τέλη Αυγούστου, να δούμε ποιες θα είναι. Η κουβέντα όμως δεν είναι ούτε δημοσκοπική ούτε οτιδήποτε άλλο. Προφανώς. Η κουβέντα είναι πρωτίστως πολιτική. Απλά, άρα, ξέρετε, λοιπόν, ότι πολλές φορές, το γνωρίζετε, έχετε κάνει πάρα πολλές φορές εκλογές. Επίσης, γνωρίζετε ότι επειδή ακριβώς έχετε διαφοροποιηθεί σε συγκεκριμένα ζητήματα, ο κόσμος για αυτά τα ζητήματα τα οποία έχετε διαφοροποιηθεί σας έχει κρίνει. Το κρίνει, το λέω θετικά. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι στον κόσμο στον οποίο απευθύνεστε θα συνεχίσετε στην ίδια φιλοσοφία και στην ίδια λογική την οποία ήσασταν και όσο ήσασταν βουλευτές και διαφοροποιούνταν οι θέσεις σας από το σύνολο. Θέλω να σας υπενθυμίσω το εξής. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι όσον αφορά το ζήτημα των μη κρατικών, η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ με άνω του 65% ήταν υπέρ της ψήφισης. Άρα θεωρώ ότι έκανα κάτι το οποίο ήταν προφανώς πέρα από αξιακό ζήτημα αρχής και ταυτοτικό του ΠΑΣΟΚ. Και ταυτοτικό του ΠΑΣΟΚ. Ήταν κάτι το οποίο εξέφραζε την πλειοψηφία του κόσμου μας. Και επίσης θέλω να σας θυμίσω το εξής. Ότι το ΠΑΣΟΚ προηγούνταν στις δημοσκοπήσεις από το Νοέμβρη μέχρι και το Γενάρη. Από τη στάση μας προφανώς στα συγκεκριμένα νομοσχέδια, εκεί που είχαμε διψήφιο ποσοστό στο 16% και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε μονοψήφιο, δυστυχώς τελικά έγινε αυτή η αντιστροφή και δεν τα καταφέραμε. Ναι, αυτό, λοιπόν, είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι οφείλει να μας προβληματίσει. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να ωρεοποιούμε καταστάσεις. Θεωρώ ότι χάσαμε μια ιστορική ευκαιρία. Το θέμα όμως είναι τι κάνουμε εφ' εξής. Εφ' εξής, λοιπόν,
μέσα από αυτήν την διαδικασία, όπως ζητήθηκε από την πλειοψηφία το 90% του Πολιτικού Συμβουλίου και όπως τελικά επικυρώθηκε το να πάμε σε μια επανεκλογή ηγεσίας, κυρίως όμως θα επιμείνω σε αυτό, στο να δούμε ποια θα πρέπει να είναι η φυσιογνωμία μας, ποια θα πρέπει να είναι η αντιπολιτευτική τακτική μας, το τι πρέπει να αλλάξουμε στις πολιτικές μας, το πώς θα μπορέσουμε να πιάσουμε το νήμα επαφής με την κοινωνία. Γιατί οι θέσεις μας προφανώς δεν πέρασαν. Γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος αισθάνεται ότι δεν αγγίζεται από αυτά τα οποία είπαμε. Παραδείγματος χάρη, από το θέμα των πολλαπλών διακρίσεων που υπάρχουν στην κοινωνία μέχρι το ζήτημα των τεράστιων ανισοτήτων. Μέχρι το θέμα της αντιπολιτευτικής τακτικής μας. Ότι δηλαδή πρέπει να αναδεικνύουμε διαρκώς ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία τρέχει πίσω από τα γεγονότα. Και δεν δίνει μόνιμες λύσεις και οριστικές, αλλά μόνο μπαλώματα. Είτε στο ζήτημα των γιατρών του ΕΣΥ που το θυμήθηκε στα μέσα Ιουλίου, να κάνει επιτάξεις, απαράδεκτες διαδικασίες και τρόπος που το έκανε κατόπιν εορτής ως μπάλωμα, είτε στο ζήτημα των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, που θυμήθηκε ότι υπάρχει το θέμα στα μέσα Ιουλίου, είτε σε μία σειρά ζητημάτων. Το θέμα είναι λοιπόν, κάναμε την αντιπολίτευση που μπορούσαμε, προτάξαμε και δώσαμε ποιο είναι το δικό μας όραμα για το μέλλον. Επιμένω λοιπόν σε αυτό, ρωτήσω, ότι κάτι... αυτό πρέπει να ξαναβρούμε. Ωραία. Γιατί προφανώς, εγώ δεν θα ισοπεδώσω τίποτα. Δεν πρόκειται να ισοπεδώσω καμία προσπάθεια και θα αναγνωρίσω όλες τις προσπάθειες που έχει κάνει και έχει γίνει και η παρούσα ηγεσία και βεβαίως το παρελθόν. Αλλήμον, το θέμα είναι όμως ότι δεν έπεισε και δεν μπόρεσε μέσα σε μια συνολική αναδιάταξη σκηνικού να μπορέσει να εκφράσει κάτι άλλο. Και το ερώτημα είναι, τι καινούριο, ποιος πραγματικά μπορεί να φέρει κάτι καινούριο και ποιος πραγματικά, πέρα από όλη αυτή την κατάσταση μιας πολύ μικρής κάθε φορά αύξησης των ποσοστών, ποιος μπορεί πραγματικά να έχει το δυναμισμό, την ορμή, την καθαρότητα στις θέσεις, ποιος θα μπορέσει να πιάσει το νήμα με κοινωνική ευαισθησία με τον κόσμο. Εγώ αυτό είναι αυτό που λέω. Εκτός αν μας αρκεί το 12,9%. Εγώ λέω ότι δεν μου αρκεί. Κοιτάξτε, επειδή εγώ θέλω το κόμμα και κυβέρνηση. Και στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2023, που όταν όλοι οι δημοσιογράφοι σας πίεζαν για το διψήφιο, το αξιοπρεπές σε διψήφιο, κανένας δεν έλεγε κάποιο ποσοστό. Γενικότερα όμως, στον λόγο σας αφήνατε. Δεν θα εγώ έλεγα ξεκάθαρα 18%. Όταν το Πασόκ δεν έλεγε και απλά έλεγε ένα αξιοπρεπές διψήφιο και εν πάση περιπτώσει είχαμε αναλωθεί. Δεν έλεγα σε μόνο μία αυτό. Αριθμολογία. Να δεν κλείσω το εξής. Έλεγα και η Νέα Δημοκρατία 28. Ναι. Τότε δεν με πίστευε κανείς. Όταν όμως οι δημοσκοπήσεις έδειχναν 16% τότε στο Πασόκ. Και εγώ έλεγα, παιδιά, μπορούμε το 18, μπορούμε και περισσότερο, γιατί η Νέα Δημοκρατία θα πέσει. Γιατί όπως σας είπα, είμαι μέσα στην κοινωνία. Εγώ θέλω και να γνωρίζω. Το επειδή αυτό είπατε δεν για τις πολιτικές και επειδή είπατε ότι δεν θα απαξιώσετε και δεν θα ακυρώσετε και δεν θα μηδενίσετε καμιά προσπάθεια ούτε της τωρινής ηγεσίας ούτε των προηγουμένων. Εάν όμως ο κόσμος για κάποιο λόγο, γιατί η διαδικασία και οι εκλογές αυτό το νόημα έχουν, επιλέξει εκ νέου τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάρα πολύ ωραία. Τι ερώτηση. Βεβαίως, σας ξαναλέω ότι όπως πάντα και όπως στήριξα διαχρονικά όλες τις ηγεσίες. Μα δεν θα στην πρώτη γραμμή. Άσχημα, Στην πρώτη γραμμή θα είστε. Το καταλαβαίνω και όλοι έχετε πει και όλοι οι υποψήφοι έχετε πει ότι θα στρατευτείτε με όποιον εν πάση περιπτώσει επιλέξει ο κόσμος του Πασόκ. Απλά έχοντας δείξει ότι χάσαμε την επαφή με την κοινωνία. Έτσι τουλάχιστον όπως πέρασε ο λόγος σας. Όχι ο δικός σας, του Πασόκ. Στην προηγούμενη. Έτσι όπως φάνηκε από το αποτέλεσμα των εκλογών. Από το αποτέλεσμα των εκλογών. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε και μια δυνητική ψήφο 35-40%. Βεβαίως. Απλά εγώ λέω το εξής. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι που λέω. Εγώ ερμηνεύω το τι συνέβη στις εκλογές. Και εγώ λοιπόν ερμηνεύοντας αυτό που λέτε. Αν τελικά εκ νέου υπάρξει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εσείς που έχετε αυτή την τοποθέτηση, αυτή την ατζέντα, αυτή την προοπτική και αν θέλετε το όραμα για το Πασόκ, που το αντιλαμβάνομαι και καλά κάνετε και το έχετε. Δείτε ότι δεν ανταποκρίνετε. Πώς θα αισθάνεστε μέσα σε αυτό το κόμμα? Όπως αισθανόμουν πάντα, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που διαφοροποιούμε, όχι απλά εγώ, σειρά στελεχών. Αλίμονο ρε παιδιά, θα ξεχάσουμε ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες της δημοκρατίας ή θα ξεχάσουμε ότι το Πασόκ ήταν πάντα διαχρονικά ένα χωνευτήρι σύνθεσης διαφορετικών αντικρουόμενων ιδεών, όχι απλά τώρα, επί Ανδρέα Παπανδρέου.
θυμάστε τι τεράστιες διαφοροποιήσεις υπήρχαν στο εκτελεστικό γραφείο. Βέβαια είχε και άλλη τώρα, λοιπόν, τότε. Και τι σημαίνει να πει αυτό. Γιατί τώρα, συγγνώμη, περιμένετε λίγο. Ναι. Αυτό εδώ πέρα τι σημαίνει να πει. Οι κανόνες είναι οι ίδιοι. Είτε έχεις ένα Πασόκ του 48, είτε ένα Πασόκ του 8, είτε ένα Πασόκ του 4,8, όπως υπηρέτησα, όπως σας λέω, πάντα στην πρώτη γραμμή, δίνοντας μάχες στην πρώτη γραμμή. Είμαι από το 2007 ανελιπώς υποψήφια του Πασόκ, μπαίνοντας στα δύσκολα και γνωρίζοντας τις περισσότερες φορές ότι είμαι υποψήφια βουλευτής χωρίς έδρα εκεί πέρα που ήμουν, για να κρατήσω το Πασόκ. Άρα ξαναλέω. Γιατί ξανά ακούω και είναι λυπηρό ότι ακούγονται και μέσα από κάποιους στο Πασόκ ότι υπάρχει δήθεν πρόβλημα ενότητας ή πώς άμα διαφωνείς θα παραμείνεις μέσα στο Πασόκ. Μα είναι πράγματα αυτά. Ακόμα περισσότερο η ενότητα μπορεί να σφυριλατηθεί μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτό δεν είναι η έννοια της δημοκρατίας. Ότι η πλειοψηφία είναι, ότι πρέπει να σέβεσαι την νεαρχή της πλειοψηφίας. Όποιος λοιπόν βγει. Όποιος λοιπόν βγει, οφείλουμε όλοι, μα όλοι, να είμαστε στην πρώτη γραμμή. Είτε βγει η παρούσα ηγεσία, είτε βγει μια άλλη ηγεσία, αυτό αφορά όλους μας. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία. Και επειδή μου αρέσει να μιλάω πάντα συγκεκριμένα, θα το βάλω και θα σας το πω και σαν στοίχημα. Ότι πιστεύω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία το Πασόκ θα βγει ενισχυμένο και θα έχει πολύ πάνω από 300.000 συμμετέχοντες μέσα είναι σε αυτό. Λογική, είναι και αυτό καλό και εγώ. Και αυτό πρεσβεύει και η δική μου παρουσία, ξέρετε. Που είναι μια παρουσία έξω από μηχανισμούς και έξω από συστήματα. Που είναι μια παρουσία που κινείται αποκλειστικά και μόνο απευθυνόμενη στην κοινωνία. Στην τεράστια κοινωνική πλειοψηφία, από τις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τις παρυφές του ΣΥΡΙΖΑ, που καλώ όλο αυτό τον προοδευτικό κόσμο να πάρει το Πασόκ στα χέρια του και να μπορέσει πραγματικά να το δυναμώσει και να του δώσει φωνή, επιλέγοντας μία ηγεσία που θα μπορέσει να το σηκώσει. Μία ηγεσία που θα μπορέσει να ενώσει, να μην αποκλείσει δυνάμεις. Μία ηγεσία η οποία θα μπορέσει να λειτουργήσει με όρους ηγετικής ομάδας. Εγώ αυτό πρεσβεύω. Σύνθεση, ηγετική ομάδα, όχι αποκλεισμοί, όχι φοβικότητα, όχι υποτίμηση αυτής της διαδικασίας ή υποτίμηση του κόμματος. Και κυρίως κοινωνική ευαισθησία και κοινή λογική. Αυτά είναι αυτά που πρέπει να ξαναβρούμε. Ωραία. Κυρία Γιαννακαβούλου, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα Έχετε πολύ. Έχετε δύσκολο αγώνα με την έννοια ότι αλήμωνο. Είναι οι μήνες ακριβώς. Γι' αυτό και δεν ο εκλογικός ακριβώς. Να σας ευχηθώ και καλό καλοκαίρι. Και σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές μας, φαντάζομαι αυτή είναι τη στιγμή. Είναι η τελευταία μέρα, τη τηλεοπτική σεζόν, τουλάχιστον όσον αφορά τις ενημερωτικές εκπομπές. Αυτή τη στιγμή σίγουρα ο κόσμος, αυτό που σκέφτεται πρωτίστως, είναι το πώς θα μπορέσει να βρει κάποια χρήματα, να πάει να κάνει κάποιες διακοπές, να πάει στο χωριό του, να πάει στην πατρίδα του. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Γι' αυτά πρέπει να επιμένουμε. Έθεσα κάποια ζητήματα από το θέμα των ακτοπλοϊκών, από το ζήτημα της συστημικής ακρίβειας, από το θέμα της υγείας, ειδικά στην περιφέρεια. Πολλά ακόμα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε από Σεπτέμβρη και μετά. Ακριβώς. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ.